Επειδή όμως πολλοί θεωρούν ότι δεν υπήρξε σταύρωση, δεν έγινε ποτέ αυτό ή δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό και αυτά είναι προπαγάνδες θρησκευτικές και εκείνα και τ' άλλο, έχω στα χέρια μου, μεταφρασμένο βέβαια αλλά φωτογραφημένο, το κείμενο αντιγραφής από το 1005. Είναι φωτογραφημένο, όπου είναι όλο το ιστορικό, το νομικό γίγνεσθε Πιλάτου, Σταύρωσης και Ιησού Χριστού, το οποίο θέλω να σας το δείξω και να σας διαβάσω την πιο ιστορική μαρτυρία μετά από την μαρτυρία του Πούμπλιου Λέντουλου, που γίνεται περιγραφή του Ιησού, τη στέλνουν στον αυτοκράτορα Τιβέριου. Λοιπόν, αυτό είναι το κείμενο, το μεταφρασμένο, το αρχαίο κείμενο, αρχαίο, που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Τέλος πάντων, θα το φωτοτυπήσω και θα το βάλω μέσα εδώ. Και εδώ είναι η μετάφραση και θα σας πω τι λέει αυτό. Επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ, Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της κάτω Γαλιλαίας, Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιεροσύνης, Άννα και Καϊάφα, Αλιάσου και Ματήλ Μεγιστάνων, εις τον Ναόν Ραμπάλ, Αμαμπέλ Πιοκτένου, εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ, Σούμπι Μασάξιου Ποπηλίου, Ρούφου. Εγώ, Πόντιος Πιλάτος, ηγεμόν δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του πρετορίου της αρχηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικών τον Ιησούν λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά των νόμων του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Κέσαρος, και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικών μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επειδή συνήθρισεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλήν την Ιουδαίαν ποιών εαυτών Υιών Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθορά της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος των φόρων του Κέσαρος και τολμήσας εις ελθύν με τα βαΐων θριαμβευτήν και πλήστου όχλου όσπερ της ρίξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως των Ιερών Ναών, και διορίζομεν των ημέτερων πρώτων εκατόνταρχων κουίντων Κορνήλιον, περιάξε τούτον παρησία εις την χώρα Ιερουσαλήμ δεδομένου μαστιζόμενον και ενδεδημένον πορφύναν εστεφανωμένο ακάνθινο Στεφάνο, και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρών επί όμου αυτού είναι ή παράδειγμα της άλλης και πάση της κακοποιής, μεθού βούλομε συνάγεστε δύο ληστάς φωνής και εξέρχεστε δια της πύλης για παρόλας της νυν Αντωνιανής, αναχθήνεδε αυτόν τον Χριστόν παρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολουβάριον, ούτινο σταυρωθέντος μείνε το σώμα εν το σταυρό εις κοινών θεώρημα πάντων των κακούργων και άνω του σταυρού τίτλου τεθήνε γεγραμμένου τρισήν γλώσσας τον Ιησούς άλλον ο Ήλις Ιωδάμ εβραϊστή, Ιησούς ο Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων ελληνιστή, Ιέζους Ναζωραίους ρεξ Ιουδαίωρουμ ρωμαϊστή, ορίζομεν ουν μηδέναν τον εις
εις την νοσούν τάξης και ποιότητος τομήσε απερισκέπτος την τιάφτην εμποδίσθεν δίκην ως υπεμού ορισμένην με τα πάσης εμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου Εβραίου όντως κατά τα ψηφίσματα και τους νόμους της των Ρωμαίων βασιλείας μάρτυρες της ημετέρας αποφάσεως από της φυλής Ισραήλ Ροδιέ Δανιήλ Ραμπινίλ Ιωνακίν Μπανικάν Ροτάμ Ιουταβέλ και Περκουλάμ από της βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων Λούκιος Σεξτήλιος και Μαξιμήλιος από των Φαρισαίων Μπαρμπάς Σιμεών και Μπονέλη από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων Λούκιος, Μπαντάνης και Μακαρόλας από της Αρχιεροσύνης Ροάν, Ιωάδους και Μπουκασόλης νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων Μπουτάν. Αυτό, φίλοι μου, είναι στοιχείο ακράδαντο, ιστορικό, που υπάρχει και στο Καπιτόλιο και στο Άγιο Όρος, Καπιτόλιο, στο Βατικανό, στη βιβλιοθήκη, αλλά και στο Άγιο Όρος. Είχε χαθεί αυτό και μέσα από τα Βυζαντινά αρχεία βρέθηκε ως εξ θαύματος. Πιο ισχυρότερο στοιχείο με μάρτυρες, τα είδατε, τα ακούσατε, δεν υπάρχει από αυτό.